Δύο λόγια και από μένα. Είμαι η Δέσποινα Ιτωσονίδου, είμαι γιατρός του Ασκληπίου Βούλας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένου στο νοσοκομείο μου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑ, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών. Και τόση ώρα που ακούω... και υποψήφια στο νότιο τομέα. Και τόση ώρα που ακούω τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να μιλούν, σκέφτομαι ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η περιφέρεια της Αττικής, αν είναι μία περιοχή στη χώρα που συμπυκνώνει όλη την ταξική ανισότητα, που συμπυκνώνει όλο τον πόνο και την αγωνία, που συμπυκνώνει όλη την απελπισία και τη φτώχεια, που συμπυκνώνει όλα τα οράματα και τους αγώνες και που συμπυκνώνει επίσης το τι σημαίνει πακτολή χρημάτων που γεμίζουν τσέπες και γεμίζουν κοιλιές, νομίζω ότι είναι η περιφέρεια της Αττικής. Είναι εκείνη η περιφέρεια που οι γυναίκες τρώνε ξύλο όταν μιλούν και κάποιοι τους ρωτούν με αυτάδια γιατί δεν φύγατε, να φύγουν να πάνε πού, στους ξενώνες που ποτέ δεν επέλεξε να φτάσει να φτιάξει η περιφέρεια της Αττικής. Είναι εκείνη η περιφέρεια που γεμίζουν οι δρόμοι της όλο και περισσότερο με άστεγους και άστιγες και κάποιοι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα τους δώσουν κάποια χρήματα ή θα τους βγάλουν μια φωτογραφία όταν πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στον έναν, στους δύο, στις δύο δομές που υπάρχουν στην Αθήνα και στην Αττική, πού να πάνε να πληθούν, πού να πάνε να κοιμηθούν, πού να πάνε να βρούνε καθαριότητα, πού να πάνε πολύ περισσότερο για να διαφυλάξουν στοιχειοδός αυτή την τραυματισμένη υγεία. Είναι εκείνη η περιφέρεια που τα παιδιά κακοποιούνται καθημερινά, νομίζει κανείς ότι ήταν μόνο οι 12χρονοι στον Πολωνό, προφανώς και όχι, και που κάποιοι στείλουν δίκτυ προστασίας στους κακοποιητές, τα παιδιά δεν έχουν δίκτυ υποστήριξης, δεν έχουν δομές, δεν έχουν τη δυνατότητα να γιατρευτούν, να βρουν θεραπεία, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι εκείνη η περιφέρεια που οι ανάπηροι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, όχι γιατί δεν θέλουν οι ίδιοι, όχι γιατί δεν μπορούν, αλλά είναι μια περιφέρεια που κλείνει τους δρόμους, κλείνει τα πεζοδρόμια, κλείνει τις εισόδους στα σχολεία, κλείνει τις εισόδους στους χώρους εργασίας. Είναι εκείνη η περιφέρεια που οι ηλικιωμένοι, όσοι γλίτωσαν από την θανατοπολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους, δεν έχουν να βρουν ραντεβού στα κέντρα υγείας, δεν έχουν, γεμίζουν απελπισία και φόβο. Είναι εκείνη η περιφέρεια που οι μετανάστες αρχίζουν πάλι να σκέφτονται ότι πρέπει να κοιτούν πίσω από την πλάτη τους ή μπροστά ή στο πλάι, στο δρόμο όταν ξεκινάνε να πάνε στη δουλειά για να μην τους βρει το μαχαίρι του φασίστα στην καρδιά. Είναι εκείνη η περιφέρεια που οι Ρωμά θα πρέπει να προσέχουν για να μην πέσουν δολοφονημένοι από σφαίρα αστυνομικού που εξωστρακίστηκε. Είναι εκείνη η περιφέρεια που γεμίζει φτώχεια και χρειάζεται να γεμίσει και τους δρόμους της με αυτούς που φωνάζουν ότι όλοι αυτοί είναι ο δικός μας ο λαός, είναι οι δικοί μας οι άνθρωποι και δικαιούνται μια καλύτερη ζωή. Γιατί απέναντι σε αυτό υπάρχει το καζίνο που ξεφυτρώνει που έλεγε πριν η Δέσποινα Κουτσούπα, υπάρχουν οι πακτολοί των χρημάτων προς το φαρανοϊκό έργο του Λάτσι στο ελληνικό, υπάρχουν οι αυθάδιες, οι ύβρις της Αθηναϊκής Ριβιέρας, απέναντι σε όλο αυτό υπάρχουν οι γεμάτες τσέπες και υπάρχουν και οι γεμάτες κοιλιές των λίγων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που ήταν σήμερα εδώ, πολύ περισσότερο ευχαριστούμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στις αντικαπιταλιστικές κινήσεις στο Δήμο της Αθήνας, τους συντρόφους που ήταν εδώ από την αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα, τους συντρόφους που είναι εδώ από την αριστερή κίνηση Περιστερίου. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες που θα δώσουμε μαζί τη μάχη το επόμενο διάστημα, γιατί είναι μια μάχη που δίνεται στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στα κινήματα, στις γειτονιές και είναι βεβαίως και μια μάχη που δίνεται στην κάλπη. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο, το ένα αποτελεί συνέχεια του άλλου. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή άλλες τοποθετήσεις. Ευχαριστώ.